Λοιπόν, φίλοι μου, όπως σας είπα και πριν, έχουμε πάρει την Παναχαϊκή και πρέπει να την ανεβάσουμε στην αλφα-εθνική κατηγορία. Οπότε, πάμε να σας δείξουμε τι έχει συμβεί μέχρι να φτάσουμε εδώ, γιατί βλέπουμε είμαστε 30 Ιουλίου 18 και σε λίγες αγωνιστικές, σε λίγες μέρες ξεκινάει και η αγωνιστική, η οποία είναι Σάββατο 4 Αυγούστου, όπως βλέπουμε 5 μέρες, και είναι τα πρώτα μας φιλικά. Όπως μπορείτε να καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Έχουμε Απόλλωνα, Απόλλων Λάρισας, Απόλλων Σμύρνης, Απόλλων Λάρισας, Πανετολικό και Δόξαντρά μας. Έχουμε αρκετά φιλικά όπως βλέπουμε και το πρώτο επίσημο μάτς το οποίο μπορούμε να παίξουμε που έχουμε είναι με τη Σπάρτη 15 Σεπτεμβρίου. Είναι αρκετά μακριά, ίσως να κόψουμε και κάποια φιλικά. Τώρα... Τώρα θα δούμε, οπότε πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε για να σας δείξω το τι συνέβη μέχρι εδώ πέρα. Δηλαδή τις μεταγραφές. Έχω κάνει κάποιες μεταγραφικές κινήσεις για να ενισχύσω την ομάδα. Και... Θα δείτε. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε κάνει τρεις μεταγραφές. Η μία εξ αυτών είναι ο Γιάννης Κιλιάρας, τον οποίο τον πήρε από τον Όφη για 16.500 ευρώ, εντάξει, σχετικά φθηνά, και Ρόμπερτ Μούριτς, δανεικός από τη Μπράγκα, και Αλέξανδρο Τριανταφυλόπουλο από τον Παναθηναϊκό. Δεν τον χρειαζότανε, οπότε τον πήραμε σαν δεύτερες σκέψεις για την άμυνά μας. Και δώσαμε δανεικό τον Δημήτρη Πολυχρόνη στον Κρόνο Αργυράδων. Πάμε να περάσουν λίγο ημέρες σιγά σιγά. Για να δούμε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Νίκος Τσούκαλος δέχτηκε τη συμφωνία να γίνει μέλος ομάδας. Είναι μία ακόμα μεταγραφή. Ο Νίκος Τσούκαλος από την Λαμία. Και βλέπουμε ότι μπορούμε να τον πάρουμε. Είναι μέσος.
και είναι παίχτης μας. Παίχτης της Παναθηναϊκής. Και κοντεύουν περίπου οι 3 ημέρες πριν την έναρξη των φιλικών αγώνων απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης. Για να δούμε στα εισερχόμενα τι άλλο θα συμβεί. Βλέπουμε εδώ είναι πολύ καλή μεταγραφή. Ο Νίκος Τσούκαλος έχει σχεδόν 3,5 αστεράκια, αρκετά καλό. Οι φίλοι αυτοί βλέπουμε είναι 75% χαρούμενοι, έχουν χαρεί πάρα πολύ. Οπότε μπορούμε να είμαστε και εμείς χαρούμενοι, εφόσον είναι και η ομάδα. Οπότε τον δηλώνουμε κατευθείαν στο roster. Τον Αλέξανδρο Τριανταφυλόπουλο που δεν τον είχαμε δηλώσει. Τον Νίκο Τσούκαλο, ωραία. Και τον Ρόμπερτ Μούριτς, ο οποίος φαίνεται αρκετά καλό. Είναι επιθετικός κέντρος και θα επιθετικός. Φετικός και θα βοηθήσει τον Παναγιώτη Μωραϊτη. Βλέπουμε εδώ πέρα είναι εξαιρετικός παίχτης. Βλέπουμε μελλοντική ικανότητα είναι σχεδόν τέλεια θα έλεγα. Κίτορινή δεν πάει πίσω. Και αν δούμε το ιστορικό του είναι Κροάτης από την Πράγκα Β. Τον είχε πάρει 500 χιλιάρικα από τον Άγιαξ. Άγιαξ βλέπουμε βγάνει παιχταράδες. Και νομίζω θα βγει αρκετά καλός παίχτης και αυτός. Έχουμε στείλει και τον σκάουτερ μήπως βρήκε κάποιον άλλον παίχτη. Παρ' όλα αυτά θα δούμε αργότερα για τις κινήσεις που θα κάνουμε. Ακόμα με αυτές τις κινήσεις είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί είναι και το roster μας γενικά σε καλές γραμμές θα έλεγα, οπότε δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε. Λοιπόν, εντάξει, εδώ μας έχει έρθει το τεχνικό team και το οποίο πρέπει να δούμε τις αρμοδιότητες που θα έχουμε και που θα έχουν και αυτοί, οπότε συνεχίζουμε. Γενικά, θέλω να πιστεύω ότι η φετινή χρονιά θα έχει βλέψεις ανόδου και θα καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση για το εισιτήριο μάλλον για την αλφα κατηγορία. Όχι όπως στην πραγματικότητα, στην οποία για άλλη μια φορά η Παναχαϊκή δεν καταφέρνει να τερματίσει στις πρώτες δύο θέσεις και να πάρει την άνοδο, την οποία πόσα χρόνια περιμένει. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη. Άντε να περάσουν και αυτές οι δύο μέρες. Εντάξει, έχω βάλει και πολλές κατηγορίες εθνικών ομάδων, έχω βάλει και γάμα εθνική, οπότε καταλαβαίνετε πάλι λίγο αργά. Άρα λοιπόν, χορηγία ίσως 170.000 ευρώ ετησίως, δεν είναι άσχημη, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι κάπου στα 30, 40, 50 χιλιάρικα
το budget ήταν, τώρα πρέπει να είναι 23 χιλιάρια που έχουν μείνει, οπότε δεν είναι καθόλου κακό. Οπότε τραυματίστηκε ο Νίκος Ολουμπαρδέας, ο οποίος είναι και αρχηγός, πρέπει να το μιλήσουμε, γιατί θα πάθει κατάθλιψη, δηλαδή στεναχωριέται. Σωτηράκος, να, καλά, εντάξει, για μια μέρα είναι. Και πλησιάζουν οι μέρες, πλησιάζουν. Γράψτε κάτι και στα σχολεία, αν θέλετε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα τις μεταγραφές και περισσότερες τις έχει κάνει ο Καραϊσκάκης και όχι, λάθος, τις πάρτι τις έχει κάνει ο Καραϊσκάκης και μετά η Παναχαϊκή. Τελειώνουν οι... και οι μεταγραφές, τελειώνουν. Ένα μήνα θέλει, τέλος πάντων. Απλά έχει εκεί πέρα τις περισσότερο, τις πιο ακριβές μεταγραφές. Λοιπόν, ο Τιμόθεος Τελεπίδης έκανε εξαιρετική προπόνηση, οπότε πρέπει να του δοθούν συγχαρητήρια. Τα αντίθετο, σαν Ανδρέα Κολοβούρη, πρέπει να βελτιωθεί. Λοιπόν, και φτάσαμε στη μέρα του αγώνα. Βλέπουμε εδώ άλλα φιλικά. Και πάμε να φτιάξουμε δεκάδα για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το σύστημα αυτό θα είναι. Εντάξει, μερικοί παίχτες δεν έχουν κάνει και το update του Φεβρουαρίου. Οπότε εντάξει, δεν έχει και τόσο νόημα. Έχει την αρχική τέτοιο. Ομάδα που ήταν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο χτισμένη Παναχαϊκή. Έτσι, οπότε έχει Καρατσανάκο, ο οποίος δεν ήταν. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε, θα πάμε με αυτό το σύστημα. Έτσι. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε και τους τις ρεζέρβες μας. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, Κώστας Πλέγας, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του ξανά με τα χρώματα της Παναχαϊκής. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, θα βάλω και τον Τριανταφυλλόπουλο, εντάξει. Ο Μούριτς πρέπει να παίξει. Εντάξει, λογικά τα πρώτα φιλικά είναι κυρίως για φυσική κατάσταση, θα έλεγα, οπότε δεν τόσο μας απασχολεί το η νίκη. Θέλουμε να είναι, έλα τώρα, θέλουμε να είναι οι παίχτες μας σε καλή φυσική κατάσταση. Φωνο Λουμπαρδέας, όπου τον έχουμε βάλει, αλλά είναι
Τραυματίας, θα μπει ο πλέγας. Λοιπόν, θα μπει και ο Τσούκαλος. Λοιπόν, θα βάλουμε τον εδώ πέρα. Και έχουμε να βάλουμε άλλον έναν. Θα μπει ο Κυνηγόπουλος. Και νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να μπούμε στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζω να ξεκινήσουμε με το δεξί της αγωνιστικής υποχρεώσης της ομάδας και θα δούμε. Βλέπουμε και τον Απόλλωνα με το Ματζουράκι για προπονητή. Match day, καλά εντάξει, πάμε στα αποδυτήρια. Ομιλία. Μου πάμε παθιασμένα εγώ. Συνήθως είμαι παθιασμένα πάντα. Και πάμε. Πρέπει να τους τονώνει στο ειδικό. Για να τους ανεβάσει και την ψυχολογία. Και δεν έχεις να χάσεις ούτε εσύ, ούτε οι παίχτες, τίποτα. Να το ξέρετε αυτό. Όσοι ασχολείστε με Football Manager. Λοιπόν, ξεκινάει και ο αγώνας. Για την Παναχαϊκή να έχει την μπάλα, έτσι. Και βγαίνει ο Μαυρίας, θα κάνει τη σέντρα. Εντάξει, δεν θα βρει. Παρ' όλα αυτά έχει παίχτη. Δεν την κόβει τη φάση και να το και το πρώτο γκολ. Πρέπει να είναι ρεκόρ στα 23 δευτερόλεπτα που μπήκε από τον Δημήτρη Μαυριά. Εν τω μεταξύ τον έχει Μαυριά. Ωραία εδώ το γκολάκι. Λάθος από το στάδι του Απόλλωνα και τους τιμωρήσαμε 1-0-0-1 τόσο γρήγορα. Με τον Καλημέρα μπήκαν ένα γκολ. Λοιπόν, τώρα είναι φάση για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Γκίνιο, ο οποίος θα δώσει. Ο Γκίνιο, ο οποίος έπεσε στην Παναχαϊκή. Πάει out αυτό το shoot. Ο οποίος ήταν παλιός παίχτης της Παναχαϊκής. Και τώρα παίζει Απόλλωνα. Ξανά εδώ πέρα φάση για τον Απόλλωνα. Ήταν σε καλή θέση, πλεονεκτική θα έλεγα, αλλά δεν μπορούσε να σκοράρει. Βλέπουμε έχει ανέβει τελευταίο ο Απόλλων. Έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι και εδώ ο Σούλης θα κάνει μια εξαιρετική επέμβαση. Θα καταφέρει να γλιτώσει την μπάλα από το τέρμα. Ότι να καταλήξει το τέρμα. Και εδώ άλλη μια φάση στην οποία βλέπουμε δεν έχουμε μπει καλά. Παρά τον γκολ βλέπουμε ότι δεν θα βγάλουμε τον Κατσανακόφ. Θα βάλω τον Μούριτς γιατί βλέπω τραυματίστηκε, οπότε κρίμα είναι. Γιατί και να μπορεί να συνεχίσει συνήθως επιδεινώνει τον τραυματισμό, οπότε καλύτερο θα είναι αν και νωρίς να κάνουμε μια αλλαγή. Λοιπόν, βλέπουμε ο Απόλλωνας έχει την κυριαρχία με 7 σουτ. Με Παναχαϊκή έχει 3, 4 τώρα. Και είμαστε στο 26ο λεπτό. Η κατοχή είναι. Έχει ανέβει, βλέπω, η Παναχαϊκή τώρα, 50-50. Παρ' όλα αυτά, είμαστε ακόμα μπροστά στο σκορ, έτσι. Εδώ πέρα η μπάλα είναι για τον Απόλλωνα, θα φτάσει στην περιοχή της Παναχαϊκής. Δεν θα μπορέσει να διώξει Παναχαϊκή. Ο Κονέ θα δώσει πίσω στο Στάθη, ο Στάθης θα γεμίσει και τώρα θα καταφέρει να πάρει μπάλα η Παναχαϊκή με τον Παπατόλιο, ο οποίος ανεβαίνει στο κέντρο, δίνει στη δεξιά πλευρά στο Μωραΐτη, στο Μαυρία. Μωραΐτης κεφαλιά και
Αστράς πιάνει την μπάλα. Βλέπουμε ότι έχει εξαιρετικό ποσοστό στην ευστοχία στα σουτ εντός εστίας, 5 στα 5. Και σε άλλα μάτς, Λεβεδιακός 1-0, για το εξέδρα μας 2-0, έγινε ακόμα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ναι, συνεχώς χάνουμε τον... Και να το μπήκε και τον γκολ. Νομίζω ήταν αναμενόμενο από τον Μάνουελ Κονέ. Πολύ ωραίο γκολ. Φάουλ. Και ίσως να πέρασε και μέσα από τα χέρια του Σούλη. Αλλά εντάξει, ήταν αναμενόμενο νομίζω. Έπαιζε καλύτερα ο Απόλλωνας. Τώρα έχει ανέβει λίγο η Παναχαϊκή, οπότε εντάξει. Παιχνίδι είναι και όπως είπα και στην αρχή, φυσική κατάσταση μας ενδιαφέρει περισσότερο σε αυτά τα πρώτα μάτσα. Λοιπόν, και άλλη φάση στο 48 και γκολ από τον Κίνιο. Αυτές οι φάσεις στο 40 κάτι, 45 όταν είναι για ημίχρονο, ποτέ δεν μου άρεσαν γιατί συνήθως κατέληγαν σε γκολ. Όσοι παίζουν Football Manager θα με καταλάβουν. Καταλαβαίνουν μάλλον και όσοι βλέπουν Football Manager και βλέπουν τώρα θα με καταλάβουν αργότερα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πάμε να συνεχίσουμε και το δεύτερο ημίχρονο. Μπαίνει κατευθείαν με κόρνερ ο Απόλλων στο παιχνίδι. Θα γίνει κεφαλιά. Γκίνιο προλαβαίνει. Περνάει από όλους. Πιάνει ο Τζανιτόπουλος. Κονέ και την κόβει τη φάση εδώ το παιχνίδι. Πον Στάθης από τα πλάγια. Παίζει εξαιρετικά νομίζω και εξαιρετικά και το βλέπουμε εδώ πέρα. Δέχοντας άλλο ένα γκολ από τον Βαγγέλη Μάτζιο αυτή τη φορά. Νομίζω πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα. Λοιπόν, θα παίξουμε επιθετικά. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Και επιτέλους θα δώσουμε και οδηγίες. Μούριτς, για να δούμε, δεν τον έχω δει σχεδόν καθόλου. Θα γίνει... Τι έχασε, ο Μωράιτης ήτανε. Σχεδόν μόνος του ήτανε. Μόνος με το τέρμα. Ποντσελεπίδης. Ξανά με Μούριτς. Μούριτς μια καλή σέντρα. Ωραία, ήταν κλειστός. Κλεισμένος, Φουρλάνος. Ωραία, πάλι ο Μούριτς. Φουρλάνος. Βλέπουμε η άμυνα είναι σφιχτή του Απόλλωνα. Θα γίνει το γέμισμα μετά γιατί δεν θα βρει κάποιον. Ο Αστράς προλαβαίνει. Και κάνει το γολέ του. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις αλλαγές μας. Αν και 55, θα κάνω αλλαγή. Θα κάνω αλλαγή τον Μούρτς, θα το βάλω στην κανονική του θέση. Όπα, κάτσε. Λάθος. Ο Μούρτς κανονικά εδώ πέρα βγαίνει. Θα γίνει το... comeback. Λοιπόν, ο Μαυρίας θα τον βάλουμε στα αριστερά. Λοιπόν, και θα βγάλουμε Παπατόλιο. Να βάλουμε Κώστα Πλέγα. Η Πατάπη. Θα μπει ο Πλέγας. Και... αργότερα βλέπουμε και για άλλες αλλαγές άμα χρειαστούν. Φάουλ πάλι για τον Απόλλωνα και διώχνει στο Πρατσάκ.
αμυντικός Παναχαϊκής, Μούριτς. Έχουμε καλές προϋποθέσεις για την επίθεση. Μούριτς, Πλέγας, ωραία. Ξανά ο Μούριτς. Ωραίο σουτ, μπορούσε και καλύτερα. Μακάρι να ήταν και γκολ, δεν είναι. 16 σουτ ο Απολλώνας, 10 η Παναχαϊκή, βλέπουμε πολλά σουτ. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Απολλώνας είναι και της αλφα εθνικής ομάδα. Ναι. Σωστά, σωστά. Εμείς είμαστε β, ο Απολλώνας είναι αλφα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τους ενθαρρύνουμε. Να τους τονώσουμε λίγο το ηθικό. Ξανά φάση την Παναχαϊκή, σαν να έχει ανέβει κάπως. Ωραία εδώ από τα πλάγια, οι αγαπημένες μου φάσεις. Κεφαλιά πιάνει ο Άστρας. Γιούγιος η καμπάλα για την, για την Απόλλωνα. Για να μάθει θα προλάβει ο Μουράτης, θα προλάβει, θα κάνει κατευθείαν στη σέντρα. Θα βρεθεί παίχτης της Παναχαϊκής, Μαυριάς. Πλέγας, Φουρλάνος, Μουστακόπουλος. Πολύ καλή ευκαιρία εδώ. Παίρνουμε το corner, κάνει και αυτό. Και μπαίνει εδώ πέρα το goal. Αυτό το goal από τον Κριστιάν Ντρουσό. Να είναι καλό παίχτης, εν τω μεταξύ πρέπει να κούμπησε και τον άλλο παίχτη εδώ πέρα, τον Μάντζιο. Οπότε εντάξει, συνεργαστήκανε. Να βάλουν αυτό το γκολ. Δεν πειράζει, 3-2. Καλό για μας. Λοιπόν, τώρα φάση για τον Απόλλωνα και 4-2. Έτσι, πολλά γκολ είχε αυτό το φιλικό. Από τον Ματίας Ντε Φεντερίκο. Αυτή τη φορά ο Μάντζος έκανε κανονική assist. Λοιπόν, και πάμε να παίξω λίγο πιο... Πάνω σε φάση, το έκοψα. Πάνω σε φάση, το έκοψα. Και Μαυρίας, Πλέγας, κόρνερ. Και πάμε να κάνουμε τις αλλαγές μας. Πάμε να κάνουμε αλλαγές. Θα το κάνουμε λίγο πιο επιθετικό το σύστημα. Λοιπόν, και θα μπει στη θέση του Μουστακόπουλου. Θα βάλουμε τον Κολ. Ωραία. Σωτηράκο, θα βάλουμε τον Κιλιάρα. Θα βάλουμε λίγο τις μεταγραφές μας. Λοιπόν, και θέλω να βάλουμε, όχι τον Πλέγα, τον Φουρλάνο θα βγάλουμε, θα βάλουμε τον Τζούκαλο. Για να δούμε, μάλλον θα βάλουμε εδώ πέρα τον Τζούκαλο. Όχι. Δεν πειράζει, θα το βάλω έτσι. Θα το βάλω όπως ήταν πριν. Κολ και ο Τσούκαλος θα μπει σαν box to box. Box to box. Μέσος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, 82. Είμαστε στο 82. Και ευκαιρία τώρα για να δείξουμε κάτι ακόμα. Πολύ καλή εδώ η φάση, παραλίγο τέτα τέτ. Κοντράρει μπάλα, δεν θα βρει, δεν μας κάνει το χατήρι. Μούριτς εδώ κρατάει ωραία. Μας την κόβει τη φάση. Γίνεται η αλλαγή. Αν τους δώσουμε και καμιά συμβουλή, μπας και ξυπνήσουνε. Θα γίνει... πως δεν έφυγε από τα χέρια του. Εντάξει, ωραίο σουτ παρόλα αυτά. 88 λεπτό.
Ταξικοντεύουμε για να τελειώσει το παιχνίδι. Βλέπουμε είναι σχετικές γραμμές καλά. Να. Τελευταίες φάσεις. Και κάπου εδώ θα σφυρίξει λογικά ο διαιτητής. Ο Κόλ εδώ κάνει το tackling. Θα βγει στην αντεπίθεση. Προλάβει, έχει 10 δευτερόλεπτα. Ωραία. Μωραΐτης. Αβρίας. Ωραία, αλλάζουν εδώ οι παίχτες. Κόλ, Τσούκαλος. Αυτά δεν μου αρέσουν στο manager. Γίνεις για αντεπίθεση και στη σφαίρα και στο 94. Παρ' όλα αυτά, 4-2. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι παίξαμε και άσχημα. Ίσως στο πρώτο ημίχρονο να παίζαμε καλύτερα. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο τυχεροί. Δεν πειράζει. Λοιπόν, παρόλα αυτά είμαστε εντάξει. Παίξαν και οι παίχτες που θέλουμε να έχουμε τη σεζόν, οπότε είμαστε χαρούμενοι. Εντάξει, μπήκαν πολλά γκολ, 4-2. Και προχωράμε. Γεια σου φίλε μου με το νούμερο. Και τι κάνεις, πώς είσαι? Βλέπω είμαστε 6 άτομα που παρακολουθείτε. Και μπορώ να πω είμαι ρεκόρ. Προηγούμενο ήταν 5, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, πρώτο stream είναι, οπότε θέλουμε λίγο ακόμα χρόνο για να το μάθουμε. Καταλαβαίνετε. Αλλά μην ανησυχείτε. Με τον καιρό βελτιωνόμαστε και ελπίζω να είδατε και το βιντεάκι που ανέβηκε σήμερα το μεσημέρι. Αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε. Το πρωί μάλλον ανέβηκε. Και μην ξεχνάτε ότι τώρα που κάνω εγώ το stream είναι και ο τελικός κυπέλου. Δεν ξέρω τι ώρα είναι, το βράδυ, το απόγευμα. Ο οποίος δεν θα έχει και φιλάθλους. Λοιπόν, ερώτηση από τον παραδοχή του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ενδιαφέρει να αποκτήσει τον Νίκο Μασούρα. Ποιες είναι οι πρώτες. Δεν πουλάω κανένα ρασβάν. Δεν πουλάω τον Μασούρα. Δεν θέλω να τον πουλήσω. Πρέπει να χτίσω μια ομάδα. Και σε όλο λεπτό παιδιά να κάνω κάτι ρυθμίσεις.
Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς δεν πουλάμε το Μασούρα, έτσι. Δεν πουλάμε το Μασούρα στην Παναχαϊκή, στον ΠΑΟΚ. Αν και αν με μια καλή πρόταση γινόταν, ίσως και να τον πουλάγα, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, θέλουμε να χτίσουμε μια βάση ενός γυρού κορμού με σκοπό την άνοδο στην Α κατηγορία. Για γράψτε, τι πιστεύετε σήμερα για τον τελικό. Θα το πάρει ξανά ο ΠΑΟΚ, θα κάνει και τον double, ή η ΑΕΚ θα κάνει την ανατροπή. Τώρα έχει την εικόνα. Η Watford υπέβαλε πρόταση στον Γιακουμάκη. Γιακουμάκης, ο οποίος του είχαμε κάνει πρόταση για να έρθει. Δεν μας τον έδινε η ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά πήραμε τον Μούριτς για δεξί εξτρέμου, θέλαμε. Και βλέπουμε ότι ο Θησέας Αγριάς έκανε πρόταση στην Παναχαϊκή για δανεισμό του Αντωνακόπουλου. Αντωνακόπουλος, ο οποίος δεν νομίζω να πάρει παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε και την πληθώρα των πολλών επιλογών για τους επιθετικούς, οπότε δεν ξέρω αν θα τον δώσω κιόλας. Είναι, εντάξει, λέμε έχουν τον Μωραΐτη, τον Μπασταγκό, τον Γενικόπουλο και ποιον άλλον έχουμε, για να δούμε, και τον Αντωνακόπουλο. Όχι, δεν θα τον δώσω, γιατί σύνδεσμο με τους τραυματισμούς δεν μπορώ να πω ότι είμαστε και το πλήρης. Νομίζω έχουμε λίγο ταλέντο, αλλά δεν έχουμε αρκετή εμπειρία. Γιατί ο Μωραΐτης και ο Κυνηγόπουλος, είναι μικρά παιδιά, οπότε δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία. Σε άλλα νέα, έκλεισε στην Watford ο Γιακουμάκης και εδώ βλέπουμε ότι τραυματίστηκε ο Ίζρα Κόλ. 4 με 5 μήνες έξω μάλιστα. Θα το στείλουμε σε ειδικό. Θα το στείλουμε σε γιατρό του συλλόγου. Και μια απώλεια την οποία δεν την περιμέναμε. Και μας ήρθε boomerang. Λοιπόν, φίλοι μου, επειδή βλέπω ότι σχετικά με κάποιες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν,
Το πρώτο επεισόδιο θα είναι αυτό. Οπότε θα προλάβουμε να δούμε. Εντάξει, ήταν για μια ωρίτσα υποτίθεται. Οπότε στο πρόγραμμα δεν θα δούμε τον αμέσως επόμενο αγώνα με Απόλλωνα Λάρισας. Γιατί βλέπω, είναι κουραστικό να βλέπεις να κουλάει και να ξεκουλάει, οπότε θα το ρυθμίσω. Και την επόμενη φορά ελπίζω να είναι πιο σε κανονικά επίπεδα. Οπότε να μην κουράζεστε κι εσείς να το δείτε. Και νομίζω πως θα είναι καλύτερα. Πάντως ελπίζω σαν πρώτο live να σας άρεσε. Να θέλετε να, άμα θέλετε, το συνεχίσω. Ελπίζω να αρχίσετε και στα υπόλοιπα live. 7 άτομα που ήμασταν και πρώτη φορά θα υπάρξει και καλύτερα. Θα γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις, οπότε μην ανησυχείτε. Πρώτη φορά ήτανε. Θέλω να καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για το πότε θα γίνει live, οπότε θα είστε ενήμεροι. Σας ευχαριστώ. Μιλάμε και καλή επιτυχία για τον αγώνα. Τελικό κυπέλλου μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.